Αν το πάμε πίσω πάλι ήμουνα μπροστά. Δάκρυβόμα μου ισόβια θετία. Με φαντάζουν στρατηγό, με θυμούνται ξο... Θέλω πολύ να συνεχίσω να ακούω το άλμπουμ και να κάνουμε το βίντεο ταυτόχρονα, αλλά... Hello. Αχ, θα κουνιέμαι τώρα σήμερα όλη την ώρα. Γεια! Yeah. Καλώς ήρθες στο βίντεο! Λίγο διαφορετικές ερωτησούλες από άλλες φορές, πολύ μ' αρέσει. Τώρα εισέρχεται η καφέινη στο σώμα μου και η καφέινη είναι με μορφή ελληνικού καφέ, οπότε εντελώς διαφορετική διαδικασία από ότι με το κλασικό μου καφεδίνι, αλλά ξέχασα να αγοράσω κάψουλες. Κοντά μου 4 καταστήματα ανοιχτά για καφέ αυτή τη στιγμή, εκ των οποίων τα 2 οι κριτικές τους είναι στο πάτωμα και γενικά δεν θέλω να βάζω τη διαδικασία κανέναν να δουλέψει Κυριακή του Πάσχα. Είναι Κυριακή του Πάσχα. Τι κάνεις καλύστη με τη ζωή σου? Σήμερα είμαστε εγώ και εσύ. Σε κοιτάζω μέσα στα μάτια σου και θα κάνουμε μια συζήτηση. Εγώ θα απαντάω στις ερωτήσεις που μου έχετε κάνει, αλλά είναι τόσο chill και τόσο χύμα που είναι πραγματικά σαν να είμαστε σε βιντεοκλήση αυτή τη στιγμή. Εγώ θα ετοιμάζομαι. Έχω φέρει εδώ πέρα τα skincare μου, τα μακιγιάζ μου, κάτι θα πρέπει να κάνουμε και αυτό το μαλλί. Χαλαρά! Και ας σκάσω τελευταία στο οικογενειακό τραπέζι, θα πω παιδιά, δούλευα. Κάνω Πάσχα Αθήνα. Ήθελα τόσο πολύ να γυρίσω το βίντεο έξω, αλλά τραμ, ο γείτονας ψήνει από κάτω, έχει και πιτσιρίκια. Όσοι δεν ξενυχτήσαν έχουν όρεξη να αγκαζώσουν και ακούγονται συνεχώς μηχανές που τρέχουν. Θα ξεκινήσουμε με λίγο γκουάσα, που έχω πει να το κάνω πιο συχνά και όντως τις φορές που έχω κάνει, φίλε, μου αρέσει πολύ το αποτέλεσμα. Μπατσάκια! Συγγνώμη, μου έχει μείνει. Έχει μείνει με τη συμφοιτητριά μου την παλιά, την Κλέα. Γεια σου, Κλέα. Και λίγο ένα θεματάκι και ήμασταν στον Πειραιά και μπατσάκια! Παιδιά, από το τζάμπο, το πήρα από το τζάμπο, το σχήμα με ενδιαφέρει. Τώρα δεν έχω ψάξει να σου πω την αλήθεια, εάν έχει σημασία και το υλικό του ή το τι. Αν έλεγα ότι χτες μιλάμε, έχω διάσπαση προσοχής. Είχαμε την Ανάσταση. Ήμουνα κομμάτια, γιατί δεν είχα κοιμηθεί την προηγούμενη μέρα πολύ καλά. Γενικά τις προηγούμενες μέρες. Γενικά αυτή τη βδομάδα δεν έχω κοιμηθεί πολύ καλά. Επειδή είμαι και με το μηχανάκι, για να μην κοιμηθώ όρθια, θα κάτσω να ξεκουραστώ και θα σου έρθω αύριο φρέσκια. Είναι και η μαμά μου στην Αθήνα, την έφερα μαζί μου. Πώς σου ήρθε στο μυαλό να ανοίξεις κανάλι στο YouTube? Έκανε ο ξάδερφός μου YouTube. Έκανε ο κολλητός μου, γεια σου Κώστα, τον έχετε δει στο βίντεο μου, ήταν στο προηγούμενο. Πάντα έβλεπα εγώ τώρα εκεί My Life Aziva, Nikki and Gabby, μου τρέχαν τα σάλια, λέω ρε φίλε θέλω κι εγώ να το κάνω αυτό. Με κάτσε να μπροστά από μια κάμερα, είδα ότι μου αρέσει, είδα ότι γράφω καλά και ότι έχω μεγάλη άνεση. Μου μάθανε edit, μου δείξανε και ξεκίνησα ότι η μαλακία μου κατεβαίνει στο κεφάλι, να τη βγάζω σε βίντεο, ο κόσμος γούσταρε και boom. Είσαι εδώ να με βλέπεις Κυριακή του Πάσχα να κάνω γκουασά στο πρόσωπό μου. Δεν μπορώ να τον ξεπεράσω ότι για να κάνω δεν ζήσαμε σχεδόν τίποτα μαζί και είναι σαν αποθυμένο. Φίλοι, αυτά είναι τα χειρότερα. Σε νιώθω απόλυτα. Δεν θα σε βοηθήσω καθόλου με αυτό που θα σου πω, γιατί ας πούμε με έχω δει και εμένα στη θέση αυτή με ένα αποθυμένο που δεν ζήσαμε σχεδόν τίποτα. Εγώ ήθελα να ζήσουμε τα πάντα. Παίζει ακόμα να περνάει να τον βλέπω στον δρόμο και να θέλω να κοπανίσω κανένα τοίχο. Casually. Όλα συνδέονται μεταξύ τους. Συζητούσα πρόσφατα με ένα κοπέλι κάτω στην Κρήτη ότι μπρο, άμα θέλεις να ξεσπάσεις και να σου φύγει λίγο το αποθυμένο, όλα αυτά που έχεις να πεις, πες του τα. Πιάσε το άτομο ή κανένα τοίχο, άμα δεν έχεις επαφές με το άτομο και πες τα. Βγάλε τα έξω, βγάλε τα, άρχισε να τα λες, φίλε, ήμασταν αυτό, αυτό και αυτό, ήθελα αυτό και αυτό και πες τα να φύγει από μέσα σου το rage. Πώς είσαι από άποψη αυτοπεποίθησης σε αυτή την περίοδο? Θα σου πω, γενικά από το Δεκέμβριο έχω κάνει μια κατακόρυφη πτώση γενικά. Δεν ξέρω αν το άφησα να φανεί, δεν με νοιάζει. Πτώση σε θέματα διάθεσης, αυτοπεποίθησης, υγείας, έβαλα 7-8 κιλά. Είμαι σε μια πάρα πολύ καλύτερη φάση και πάω λίγο να το ανεβάσω το πράγμα και όντως είμαι πολύ καλύτερα. Οπότε θα έλεγα ότι σιγά σιγά I'm getting there, I'm getting back. Πολύ εσωτερική διεργασία, πολύ δουλειά. Πλέον δεν είμαι στο μόνο το ότι αχ, να φτιάξω την ακμή μου που ξαναβγήκε ή να ξαναχάσω αυτά τα κιλά. Γιατί αποδεδειγμένα αυτά είναι short term solutions. And then fucking short term solutions, they do not work. Και το είδα στον εαυτό μου. Πάμε να πιάσουμε το πρόβλημα από τη ρίζα του και να το φτιάξουμε. Για να μην ξαναεμφανιστεί. Σου λείπει ο πρώην σου? Έχω αμφιταλαντευτεί γύρω από το αν μου λείπει ο ίδιος. Ωπα ρε.
ή αν μου λείπει αυτό που είχαμε. Μου λείπουν τα καλά. Μου λείπουν μόνο τα καλά, τα πολύ καλά. Τα ταξίδια, οι βόλτες, τα ψώνια και το φοβερό dynamic που είχαμε. Μου λείπει για παράδειγμα που πέρυσι σε τέτοια εποχή ήμασταν μαζί διακοπές και θυμάμαι πόσο ωραίο ήταν το ταξίδι και φοβερό και άμα κάτσα να το σκεφτώ λίγο παραπάνω θα θυμηθώ ότι κάθε βράδυ ανεξαιρέτως τσακωνόμαστε. Δεν μπορούν πάντα τα πράγματα να είναι όπως ήταν και αλλάζουν τα πράγματα και έχουν αλλάξει τα πράγματα και... Τι κάνεις όταν δεν είσαι καλά ψυχολογικά? Κάθομαι και βρίσκω πράγματα τα οποία με κάνουν να νιώθω καλά και τα κυνηγάω ή... Απομονώνομαι, έχω δυστυχώς αυτή την τάση. Απομονώνομαι, δουλεύω σε μένα, κάνω όλα αυτά τα πράγματα που με κάνουν να νιώθω καλά και μετά επανέρχομαι. Έτσι ήμουν πολύ παλιότερα. Τώρα έχω κινηθεί να κάνω όλα αυτά τα πράγματα που με κάνουν να νιώθω καλά, ενώ συμπεριλαμβάνω και άλλα άτομα μέσα στη διαδικασία αυτή και άλλα άτομα στη ζωή μου. Συμβουλές για καλύτερη επαφή με το σύντροφο. Νιώθω ότι δεν με ικανοποιεί. Λοιπόν, Φιλενάδα, αυτό είναι μια πάρα πολύ απλή απάντηση. Λέγεται μιλάω. Μιλάω, επικοινωνώ, ό,τι δεν μου αρέσει το λέω, αν έχω κάποια ιδέα το λέω, το συζητάω. Τον αφήσει να το μαντέψει, όχι, άμα δεν του το πεις ποτέ, δεν θα το καταλάβει ποτέ ότι κάτι κάνει λάθος ή ότι κάτι, ρε παιδί μου, δεν κάνει αρκετά, να σου το πω έτσι. Πώς ξεπέρασες το eating disorder σου? Δεν το έχω ξεπεράσει 100% με την έννοια ότι έχω ακόμα κάποιες λίγο σατανικές σκέψεις και κακές συμπεριφορές, ρε παιδί μου. Δεν έχω ακόμα 100% υγιή σχέση με το φαγητό. Όμως, σε καμία περίπτωση δεν είμαι στην κατάσταση που ήμουνα από το τέλη του 2017 που ξεκίνησα. Είχα βρει ισορροπία, την ξανάχασα. Συνεργάζομαι όμως με μια εξαιρετική κοπέλα που είναι διαιτολόγος, διατροφολόγος και εξειδικεύεται σε αυτό και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Νιώθεις ότι όλο αυτό το Be That Girl σε έχει επηρεάσει? Το content σου παραπέμπει προς τα εκεί? Αυτό ήταν μαχαιριά στην καρδιά. Ήμουνα That Girl και ήμουνα σε αυτό το content πριν καν βγει το That Girl. Άμα μπείτε και δείτε τα βίντεο μου το 2018, θα δείτε πόσο πολύ υποστήριζα και σας προωθούσα ακόμα και το ginger shot το πρωί. Smoothies, καλές συνταγές, τη γυμναστική το πρωί, bullet journals, δείτε τον οδηγό μου για το 2019 που είχα κάνει ένα βίντεο. Οπότε όταν ήρθε αυτό το trend μου ήταν τόσο οικείο που απλά μου έδωσε μια έξτρα όθηση να ξαναδημιουργήσω αυτό που έκανα εφηβάκι. Το προσαρμόσω εννοείται για να γίνει και trending για να το δείτε. Γιατί να μ' ακούσετε εμένα? Ενώ άμα σας έκανα ένα βίντεο αυτή τη στιγμή How to be that girl, θα πατούσες να το δεις. Το ξέρεις θα πατούσες να το δεις, γιατί σε έχει επηρεάσει το that girl σε ένα βαθμό, χωρίς να ξέρεις ότι υποσυνείδητα δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Να γίνεις that girl, αλλά να γίνεις το that girl που αρμόζει σε εσένα. Αν με ακολουθείτε καιρό, το content μου ήταν πάντα all about feeling good, να κάνεις το καλύτερο για σένα, να είσαι υγιής όσον αφορά γυμναστική και διατροφή. Πλά εσείς που βλέπετε τώρα αυτό το trend, ό,τι δείτε να είναι σχετικό θα το ονομάσετε that girl mentality. Πιστεύεις ότι αν η πρώτη μου φορά δεν είναι μέσα σε σχέση είμαι hoe? Fuck not! Σίγουρα βγάζει νόημα το να είσαι σε σχέση για να κάνεις σεξ, διότι είσαι με ένα άτομο το οποίο εμπιστεύεσαι, σου έχει δημιουργήσει ένα πολύ καλό feeling για να μπει σε σχέση μαζί του, είστε κάποιο καιρό μαζί, νιώθεις άνετα, νιώθεις οικεία ή όχι, δεν ξέρω. Ή μπορεί η πρώτη σου φορά να είναι spontaneous as fuck. Έχεις κάνει κάτι νιά σε σχέση, να δεις κινητό, να παρακολουθήσεις, θα σου πω. Να παρακολουθήσω, δηλαδή να ακολουθήσω στον δρόμο να περπατάει, όχι. Αυτό είπαμε, δεν το έχω κάνει ποτέ. No. Το να δω κινητό, ναι. Είχε γίνει και από τις δύο πλευρές. Στην αρχή είχε γίνει και από τις δύο κρυφά. Αυτά απλά το παραδεχτήκαμε. Το είχαμε σαν επιλογή. Εγώ πάντα ήμουν πιο διστακτική σε αυτά. Όχι γιατί ακριβά κάτι. Γιατί είμαι σε φάση fuck off, trust me. Δηλαδή δεν το συστήνω, γιατί η ειλικρίνεια είναι το παν με τον σύντροφό σου. Όσο ψάχνεις, βρίσκεις. Και όσο βρίσκεις, απογοητεύεσαι. Οπότε είναι πάνω σου η ζημιά που θα πάθεις. Υπάρχει κάτι που σου συνέβη άσχημα και πήρες δύναμη μετά από αυτό? Ναι. Το μεγαλύτερο ήταν στην τρίτη ηλικίου που έχασα τον μπαμπά μου. Σε μια πολύ κακιά ηλικία να χάσει κάποιος τον μπαμπά του γενικά. Και ήταν ψυχοφθόρο από την άποψη το ότι
Το έβλεπα να γίνεται σταδιακά. Αν είναι ένα πράγμα που εύχομαι στον κόσμο να μην περάσει ποτέ του, αυτό είναι η αρρώστια και ο θάνατος. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από την αρρώστια και το θάνατο. Εγώ τα είδα και τα δύο σε ηλικία 16-17-18. Σίγουρα με έκανε πιο δυνατή αυτό το πράγμα. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα για τη ζωή, για το τι να έχεις δεδομένα και τι να μην έχεις. Και κάπου εκεί κυρίως άρχισα να κάνω value και να σκέφτομαι πάρα πολύ την υγεία μου. Όχι ότι είναι στο χέρι σου πάντα, εννοείται, αλλά ό,τι μπορώ να κάνω για να προστατέψω τον εαυτό μου από το να πάθει πράγματα, θα το κάνω. Έξω και το healthy lifestyle. Τι σημαίνει το τατουάζ στο χέρι? Να, είδες πως συνδέονται τα πράγματα μεταξύ τους. Και δεν θα πω το story όλο, γιατί παρά είναι personal και παρά είναι... Δεν θέλω εγώ τώρα να σας μαυρίσω την ψυχούλα. Πούμε το ότι είναι για τον πατέρα μου. Εννοείται, ο μπαμπάς μου απεχθανόταν τα τατού. Μιλάμε, δεν τα θέλει καθόλου. Όσοι αναγνωρίζετε, δεν είναι μη. Όσοι αναγνωρίζετε τι είναι, μάλλον ήσασταν θετική κατεύθυνση στο σχολείο. Κάποια tips για ανανέωση γενικότερα. Α, εδώ σε έχω ρε. Καινούρια πράγματα! Πάλι επειδή είμαι ακριβώς σε αυτή τη φασούλα, φασάρα. Να αλλάξω κάποια πράγματα. Είτε αυτό είναι στη διατροφή μου, είτε είναι στην καθημερινότητά μου, είτε είναι στη συμπεριφορά μου, οτιδήποτε. Στη ρουτίνα μου, τέλος πάντων. Να αλλάξεις πράγματα στη ρουτίνα σου. Από το πρωινό που τρως μέχρι το σημείο που τρως το πρωινό σου, δηλαδή βγαίνεις στο μπαλκόνι τώρα, ας πούμε, που έχει καλό καιρό. Δοκίμασε ένα καινούριο άθλημα, δοκίμασε ένα καινούριο χόμπι. Και μετά, εννοείται, η εξωτερική εμφάνιση παίζει full ρόλο στην ανανέωση. Πάνε βάψε το μαλλί σου, κάνε καινούρια piercing, κάνε ένα καινούριο τατού. Ό,τι πιστεύεις ότι θα σε κάνει να ανανεωθείς και να νιώσεις καλύτερα. Εγώ τελείωσα με το πασάλιμα. Τα έχεις με το σας και ωραί, πάτε καλά. Επειδή ανέβασα εκεί δύο τραγούδια. Ο Σάσκε είναι ο αγαπημένος μου, ο κορυφαίος μου καλλιτέχνης στην ελληνική σκηνή. Ό,τι μουσική κάνει, ό,τι κάνει γενικά σαν καλλιτέχνης, το εκτιμώ πάρα πολύ, μου αρέσει, ταυτίζομαι. Ταιριάζει απόλυτα με την αισθητική μου, με τον τρόπο σκέψης μου. Ακριβώς η μουσική που θα ήθελα κάποιος να φτιάχνει για να ακούω. Και αυτή είναι, οπότε... Έχεις νιώσει την ανάγκη να φύγεις μακριά από όλους και από όλα. Και μια και δυο και τρεις και έπα και ανατρίμηνο μου συμβαίνει. Και τώρα σε αυτή τη φάση είμαι ακριβώς. Να χρησιμοποιείς αυτό το χρόνο υπέρ σου και να τον αξιοποιείς. Πολύτιμο και σωστό χρόνο εσύ με τον εαυτό σου είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχεις καλές σχέσεις με την αδερφή σου. Έχω καλές σχέσεις με την αδερφή μου βεβαίως. Δεν ξέρω γιατί πολύ πέσατε πάνω μου με το θέμα με την αδερφή μου. Δεν ξέρω γιατί κυριάρχησε αυτό το ότι κάτι έγινε με την αδερφή μου όταν μετακόμισα. Είμαστε πάρα πολύ καλά, μιλάμε ακόμα κάθε μέρα, όλη μέρα. Okay, λογικό δεν είναι κάποιος στα 20 του να θέλει λίγο να μετακομίσει και να ζήσει και μόνος του. Και οπότε λοιπόν, εφόσον μπορούσα να με υποστηρίξω, το έκανα. Τι κοιτάς πρώτα σε ένα αγόρι από εμφάνιση? Κοιτάω μαλλιά και μάτια. Θα μου πεις τώρα η συλλήθεια και επιφανειακή. Εσύ με ρώτησε από εμφάνιση τι κοιτάω. Παλιά κοιτούσα τα χείλη. Είχα αιμονή με τα χείλη, δηλαδή έβλεπα κάποιον και ήμουν σε φάση Παναγία μου. Ακόμα κοιτάζω τα χείλη, αλλά δεν είναι στην πρώτη θέση. Γενικά, αν ο άλλος έχει πετύχει ένα κούρεμα που του ταιριάζει. Ναι. Αν ο άλλος μπορεί να μιλήσει και με τα μάτια του και δεν είναι νεκρά, δεν είναι κούφια, δεν είναι σαν τη φώκια, μου λέει πάρα πολλά. Το στυλάκι θα κοιτάξω λίγο τον ντύσιμο, ανάλογα στη φάση που βρίσκομαι. Ας πούμε τώρα που είμαι σε μια πάρα πολύ ρηχή και επιφανειακή φάση και δεν κοιτάζω για καμία σοβαρή δέσμευση και να βρω τον άνθρωπό μου. Θα κοιτάξω να μου αρέσει αυτό που βλέπω εξωτερικά. Κατάλαβες. Αν ήταν ένα, άμα δεις το άτομο το οποίο πρώτο ερωτεύτηκα, θα πεις θέλει βοήθεια. Όχι, εντάξει, πλάκα κάνω. Είχες ποτέ σου pregnancy scare? Είχα, φίλοι. Τι να είχες pregnancy scare in the first place? Πρώτον, το ένα ήταν ατυχηματάκι. Fuck physics. Fuck condoms. Δεν ξέρω τι συνέβη. Απλά και ένα μικρό μπαμ και το πράγμα έσπασε. Και ήταν στα πάρα πολύ early stages της σχέσης μου και ήμουν σφασί. Είχα φρικάρει τη ζωή μου. Είχα μια καθηγήτρια και είχα πάει και της είχα πει βοήθεια. Και στον προπονητή μου και ήταν σφασί μπρο. Χαλάρωσα. Ένα όνειρο το οποίο δεν έχεις καταφέρει να πραγματοποιήσεις. Το όχημα που θέλω να πάρω. Το είχα βάλει στόχο να γίνει άμεσα, αλλά δεν έγινε. Θέλω να πάρω τη μηχανή που θέλω να πάρω. Χάρτια, εξοπλισμός. Εξοπλισμό και μόνο, θέλω άλλα 1000 ευρώ, έτσι, δεν το συζητώ καν. Εντάξει, θέλω και το καινούριο μοντέλο του 21, μου αρέσει πάρα πολύ. Μοιάζει με μυρμήγκι, είναι τέλειο. Η κατανάλωση δεν είναι σκουτεράκι,
200 κυβικά να βάζω και ένα τάλιρο και να μου κρατάει όλη τη βδομάδα. Μαζεύουμε το budget, προσευχόμαστε να πέσει λίγο η βενζινούλα. Να πουλήσετε όσοι έχετε τώρα τα MT του 21 να βρεθούν κι άλλα. Θέλω το MT το 03, τέλος. Τέλος. Γνώμη για relationship between 15 και 28. Πάρε την αστυνομία τηλέφωνο τώρα. Δεν θα κάτσω να σου πω, ο έρωτας δεν έχει ηλικία. Ναι, ο έρωτας δεν έχει ηλικία. Fuck off, οι γονείς μου είχαν 22 χρόνια διαφορά. Αλλά αυτό είναι grooming. Συγγνώμη, δεν με νοιάζει αν θεωρείτε ξεπεταγμένες στις γενιές ή πονηρεμένες. Είσαι μωρό στα 15. Δεν έχεις αντίληψη των πραγμάτων. Και κατά δεύτερον, δεν έχεις αντίληψη των αντρών. Γιατί ο άλλος είναι κοντά στα 30. Δεν με νοιάζει τι κάνει με τη ζωή του. Ό,τι και αν κάνει με τη ζωή του, δεν θα έπρεπε να συναναστρέφεται με ένα 15χρονο. Συγχύζομαι αυτή τη στιγμή. Και ξέρω ότι όταν είσαι 15, σε νοιάζει απλά να κάνεις αυτό που θέλεις να κάνεις και δεν θα ακούσεις κανέναν και ό,τι σου λέει. Αλλά εφόσον με ρώτησες τη γνώμη μου, πες το στους γονείς σου, όσα ωραία μηνύματα και αν σου στέλνει και όσο αθώος και να φαίνεται, είναι περίεργο, είναι ανώμαλο να τον ελκύει ένα παιδάκι 15 χρονών ενώ αυτός είναι 30. I said what I said. Τέτοιοι άντρες είναι επικίνδυνοι. Παρένθεση. Πρόσφατα έκανα ένα realization. Δεν ήμουν groomed γιατί ποτέ δεν με παρέσυρε να κάνω τίποτα. Ένας τύπος που τον είδα πρόσφατα ξανά στα hometown μου και τον βλέπω και λέω, πα κάτι μου θυμίζει αυτός. Και μπήκα και θυμόμουν το όνομά του. Και μπήκα στη συνομιλία μας και είδα ότι μιλούσαμε όταν ήμουνα 16 χρονών. 16. Και όταν λέω μιλούσαμε, αυτό είναι το παράδειγμα ότι όταν είσαι 15 και όταν είσαι 16, δεν αντιλαμβάνεσαι την κατάσταση. Ήμουν σε φάση, χαχά, μου μιλάει απλά ένας λίγο μεγαλύτερος, χαχά. Δεν καταλάβαινα. Απλά περνούσα την ώρα μου. Δεν καταλάβαινα τι σημαίνει να ήμουν 16 και αυτός 22. Κοίταξε τα μηνύματα τώρα, με φρέσκια ματιά και με το να είμαι εγώ 21. Παρ' όλα αυτά, μου το δίνω διότι δεν το έστειλα ποτέ φωτογραφία. Δεν δέχτηκα ποτέ να βγούμε έξω. Ενώ μου το είχε ζητήσει, ακόμα και παραλία μου είχε πει να πάμε. Το είπα στην αδερφή μου και μου λέει η αδερφή μου, σταμάτα να του μιλάς. Και σταμάτησα να του μιλάω. Γιατί η αδερφή μου είχε δίκιο. Το μοιράζομαι αυτό για να σου πω ότι όντως ξέρω πως είναι στα 15 και στα 16 να σου μιλάει ένας μεγαλύτερος και είναι oh my god, είναι τόσο ωραίος και είναι cute και ναι. Όχι, σε χειρίζεται. Δεν είναι cute, δεν είναι ωραίος και δεν τα θυμόμουν όλα αυτά. Και μπήκα και τα είδα και το αίμα μου άρχισε να βράζει. Δεν μου μίλησε, παρόλο που με κοιτούσε πάρα πολύ έντονα. Εννοείται και ήξερε ποια είμαι και για να του άρεσα στα 16, φαντάσου όταν με είδε τώρα έξω. Αν μου μιλούσε, θα τον είχα κάνει να μετανιώσει την ημέρα που γεννήθηκε. Όμως επειδή έχω και ένα εγωισμό, δεν του μίλησα εγώ πρώτη. Αλλά δεν μου μίλησε, οπότε δεν του μίλησα κι εγώ. Με τους πρώην σου κρατάς φιλικές σχέσεις. Με τη συντριπτική πλειοψηφία. Παιδί, μαμά, τον δω στον δρόμο, θα πούμε τα νέα μας, θα πούμε τι κάνεις. Γιατί πάρα πολλές σε φάση, ω, χωρίσαμε, δεν ξαναμιλάμε, μπλοκ. Ναι, οκ, okay, αυτό είναι όπως ο καθένας διαχειρίζεται μια κατάσταση. Εγώ όταν έχω μοιραστεί τη ζωή μου, μέρες από τη ζωή μου, εβδομάδες, μήνες, αν έχω μοιραστεί το σώμα μου, αν έχω μοιραστεί intimate στιγμές με κάποιον, δεν μπορώ απλά να τον κάνω delete, sorry. Γιατί επίσης, παρένθεση τεράστια και πολύ σημαντική, ποτέ μου δεν έχω σπάσει με πρώην με άσχημο τρόπο. Ποτέ! Με ό,τι αγόρια είχαμε, σχεσούλες, σχέσεις, γυμνάσιο, λύκειο, που είμαστε και λίγο πιο όριμοι, πάντα γινόταν με πάρα πολύ ανθρώπινο και νορμάλ τρόπο. Δεν έχω bad blood με κανέναν. Δεν έχω bad blood με κανέναν. Και γαμώ, μου αρέσει πάρα πολύ να βλέπω τα άτομα που είχα γουστάρει τόσο πολύ κάποτε στο παρελθόν και είχα μοιραστεί μήνες από τη ζωή μου να τους βλέπω τώρα να μεγαλώνουν, να εξελίσσονται. Κάποιοι προοδεύουν, κάποιοι όχι. Α! Αγαπημένο τραγούδι από το νέο άλμπουμ. Εννοείται σαν σκέπτησης με εννοείται εδώ οι φίλοι. Τρελαίναμε για το fake love. Τρελαίναμε για το fake love. Smooth living. Οριακά έβαλα τα κλάματα όταν άκουσα αυτό το τραγούδι από το πόσο μου ανέβασε τους παλμούς μου και με ανατρίχιασε. Collect. Αλήθεια. X-rated. Ποιο είναι γενικά το μότο στη ζωή σου? Άλλα, σε παρακαλείτε. Life is what you make it. Άλλα. Αυτή είναι η Gina. Everybody, this is Gina. Ναι, η ζωή εσύ την κάνεις. Ευχαριστώ, με κέρασες, έφυγες. Εσύ φτιάχνεις τη ζωή σου, εσύ ελέγχεις το πώς αντιδράς, εσύ ελέγχεις τις επιλογές σου, τις περισσότερες. Εσύ φτιάχνεις τη ζωή σου, εσύ είσαι ο κυρίαρχος του μυαλού σου, του εαυτού σου και των αποφάσεών σου. Οπότε εσύ τα κάνεις όλα, εγώ είμαι υπεύθυνη για τα πάντα. Οπότε πράττω και ανάλογα. Έχω την εντύπωση ότι αυτό το βίντεο θα βγει μία ώρα, δεν πειράζει.
Thoughts about sex in a public space, public place, λογικά. Θα σου πω, το σεξ σε δημόσιο χώρο. Είναι παράνομο. Είναι παράνομο. Αλλά είσαι σε ένα σημείο, σε ένα μέρος που δεν θα έπρεπε να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις και αυτό σε εξιτάρει ακόμα περισσότερο και το να κάνεις σεξ ενώ είσαι εξιτάρισμένος fucking works, fucking adrenaline. Πρόσεχε, μπορεί να γίνει πολύ αμήχανο, πάρα πολύ άβολο. Σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελε να σε πιάσει κανείς. Να είσαι λιγάκι προετοιμασμένη, φιλενάδα. Ενώ πάνε να πετάξουν χαρταετό. Οι γείτονες πάνε να πετάξουν χαρταετό. Go off, king! Season confusion, go off! Σε θέμα καθαριότητας, χαρτομάντιλα, μωρομάντιλα, να υπάρχουν νερά. Έχει καβάντζα στην τσάντα σου προφυλακτικά. Μωρομάντιλα, χαρτομάντιλα και enjoy. Πώς ένιωσες την πρώτη φορά στο γυναικολόγο? Τώρα μου ξεθάβεις μία μνήμη. Εγώ άργησα πολύ να πάω σε γυναικολόγο και είχα συστηματική σεξουαλική επαφή. Όμως, κάποια στιγμή χρειάστηκε να πάω. Γιατί κάτι πεζόταν εκεί κάτω. Πήγα πρώτη φορά σε γυναικολόγο στις διακοπές μου με το αγόρι μου, στο hometown του αγοριού μου. Ήμουνα σε φάση κάτι πάει καλά, κάτι πονάει, κάτι συμβαίνει. Το λέω στην κυρά πεθερά. Μου λέει τέλεια, σε έχω. Πάμε να βρούμε γυναικολόγο. Και βρήκαμε γυναικολόγο πασχαλιάτικες χρονιάρες μέρες. Πέρυσι σαν σήμερα. Queen! Μιλάμε τώρα, εντάξει. Δεν ήταν καθόλου άβολο, καθόλου αμήχανο. Έχουμε γενικά μια πάρα πολύ ιδιαίτερη σχέση με αυτή τη γυναίκα. Πάρα πολύ αγαπημένες. Οπότε απλά ήταν πολύ normal. Σαν να με πηγαίνει η μαμά μου ήταν. Έκατσε εκεί και τάπα με το γιατρό. Μου έδωσε μια κρέμα, μου έδωσε ένα. Τι είπε τότε, ανησυχητικό. Ήταν μια χαρά. Είδα έναν που με ρωτάει τον body count μου. Ρε μπρο, γιατί να ρωτήσεις μια κοπέλα τον body count της? Τι είναι χρήσιμη αυτή η πληροφορία? Δεν πάνε να είναι 2, δεν πάνε να είναι 30, δεν πάνε να είναι 180. Αν εμείς οι δύο βαϊμπάρουμε και σε σέβομαι και με σέβεσαι και τα βρίσκουμε και σε αυτό το τομέα, αν φτάσουμε να παντρευτούμε και θες ρε παιδί μου να μάθεις, εντάξει, θα σου το πω άμα θέλω. Άμα θέλει, γιατί είναι δικιά μου πληροφορία. Αν απλά αγκομενίζουμε, είτε σε κόφτει εσένα. Δεν αλλάζει η άποψή σου για αυτή την κοπέλα. Δεν σημαίνει τίποτα για αυτή την κοπέλα. Κάθε μια μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει με το σώμα της. Ακούς, εσύ! Θα τελειώσω το make-up μετά, γιατί με συνεπήρε η κουβέντα μας και δεν μπορώ τώρα να συγκεντρωθώ να κάνω eyeliner και τέτοια. Επίσης, το μαλλί μου δεν μπορούμε να το κάνουμε και πολλά. Γιατί θα βάλω κράνος. Γιατί θα πάω με το μοτόρι στη θεία. Α, όσον αφορά το lip liner που με ρωτάτε. Έλα. Έλα, μητέρα. Καλημέρα. Ετοιμάζεσαι? Όχι ακόμα. Α, α. Θα ξεκινήσω να ετοιμαστώ τώρα. Φτιάξω ένα μικρό καφεδάκι. Mm-hmm. Ένα δεύτερο μικρό καφεδάκι. Μήπως είσαι μαμά μου, ναι. Παιδιά, το παίρνω από τα OG 1,5 ευρώ. Δεν λέω τίποτα άλλο. Κάνω και overline, εννοείται. Δεστό. Μπράτζ. Θα βάλω σάσκε στο ηχείο μου δυνατά, θα ετοιμαστώ. Ήθελα να βάλω φόρεμα. Αλλά πώς, μωρή, με αξίριστο πόδι, επειδή κάνω λέιζερ. Και με το μοτόρι θα μου βάλεις φόρεμα. Θα πουντιάσω, θα βγω Ποσειδώνος, θα μου κρυώσει το παυτό μου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Οπότε θα παίξουμε παντελόνα. Αν έφτασες μέχρι εδώ, you are a true one. Να σας δείξω και το τελικό look. Δεν άντεξα. Ήθελα να με δείτε και σαν άνθρωπο. Αυτά. Πάω εγώ τώρα να πάρω το μηχανάκι και να οδηγήσω. Trust the process που λένε, αυτό είναι το trust the process. Το outfit είναι η παντελόνα τελικά. Ένα ωραίο τοπάκι άσπρο με πουτανιά στην πλάτη. Και ναι, αυτό. Έχει τέλειο καιρό. Θα ήθελα να κάτσω στο μπαλκόνι στον ήλιο. Αλλά φεύγω να πάω στην οικογενειακή μου μαζούξη. Αυτά. Αν πήρες τα θετικά vibes από αυτό το βίντεο, από κάτω IG και TikTok, διότι αυτά είναι τα δύο που χρησιμοποιώ περισσότερο. Να πας να με βρεις και εκεί, εντάξει, αυτά. Να είσαι καλά, ευχαριστώ που τα χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο, μέχρι τότε. Πολλά πολλά φιλιά, γεια σου, γεια! Yeah, you know what?